Συνεχίζουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο σήμερα τον Περιφερειάρχη Στερεάς, τον κύριο Φάνη Ισπανό, που έρχεται μόλις από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, με ευχάριστα νέα από το Υπουργείο Υποδομών. Καλό Πάσχα κιόλας, κύριε Περιφερειάρχη. Καλό Πάσχα, πραγματικά πολύ ευχάριστα. Αναστάσιμα νέα που είναι και αυτές οι μέρες. Ναι. Γιατί πραγματικά το Λαμία Καρπενήσι, η υλοποίησή του θα είναι μια ανάσταση για την Ευρυτανία. Αυτός ο μοναδικός τόπος με τις τόσες ανάγκες αλλά και τις τόσες προοπτικές έχει μια πρώτη και κορυφαία προτεραιότητα. Και αυτή είναι να συνδεθεί με την έδρα της περιφέρειας στη Λαμία, να συνδεθεί με την υπόλοιπη Στερεά, να συνδεθεί με την υπόλοιπη χώρα. Ναι. Αυτό λοιπόν το πολύπαθο και πολυλάλητο έργο των δεκαετιών ως προσδοκία και των πολλών ετών ως διεκδίκηση, φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο δεν είχε ξαναφτάσει ποτέ, ναι, και ένα σημείο στο οποίο δεν έχει και επιστροφή. Δηλαδή, η τελευταία φάση του Λαμία Καρπενήσι από το τέλος της παράκαμψης Μακρακόμης μέχρι την ανατολική είσοδο της Ρέγκας στην Φριστού, δημοπρατήθηκε. Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Υποδομών με το σύστημα της μελετοκατασκευής για να μπει μια εργοληπτική εταιρεία να φτιάξει το έργο. Mm-hmm. Άρα, όταν λέτε δημοπρατήθηκε, έχουμε ανάδοχο αυτή τη στιγμή ή πρόκειται να γίνει η διαδικασία το επόμενο διάστημα? Όχι, δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός. Ναι. Οπότε οι ανάδοχοι θα υποβάλουν, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους, mm-hmm, θα αξιολογηθούν από τις υπηρεσίες ποιοτικά και οικονομικά και στα δικαιολογητικά τους. Έχει μια διαδικασία, έχει κάποια στάδια, ναι, και αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε μια εργολαβική σύμβαση. Σε πόσους μήνες δηλαδή θα δούμε εργολάβο να πιάνει δουλειά εκεί, να δούμε μηχανήματα, να ξεκινά η υλοποίηση του έργου? Ρεαλιστικά μιλώντας, για να είμαστε και πολύ έτσι ειλικρινείς με τους συμπολίτες μας ως προς τις προσδοκίες τους, σε 10 με 12 μήνες από σήμερα, αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με ενστάσεις, σε 10 με 12 μήνες από σήμερα θα μπορεί να υπογραφεί από το Υπουργείο Υποδομών η σύμβαση με τον εργολάβο. Ναι. Και μετά, βέβαια, εντάξει, είναι τόσο μεγάλο έργο, θέλει και 2-3 μήνες να στηθεί σαν εργοτάξιο και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Mm-hmm. Φτάσαμε σε αυτό το στάδιο γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες? Έχουν γίνει προκαταρκτικές μελέτες, όπως λέμε, ώστε να ξέρουμε ποια είναι η χάραξη, ναι, και μιλάμε για καινούρια χάραξη στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού τμήματος. Ναι. Έχουν να γίνουν τώρα, αυτούς τους μήνες που μιλάμε, ενώ θα εξελίσσεται και η δημοπρασία, οι γεωτεχνικές έρευνες θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο, ούτως ώστε προτού εγκατασταθεί εργολάβος να είναι γνωστό και στην υπηρεσία και στον εργολάβο η ποιότητα, η φύση του εδάφους σε κάθε μέτρο μήκους του οδικού τμήματος. Μιλάμε για 35 χιλιόμετρα, να πούμε, έτσι, παρεμπιπτόντας, για ένα πολύ μεγάλο έργο. Mm-hmm. 200 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός με το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν ολοκληρώνονται και τα γεωτεχνικά και έτσι όταν θα εγκατασταθεί ο εργολάβος θα οριμάσει τη μελετητική του πρόταση. Είπαμε ότι είναι μελετοκατασκευή, αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και λίγο πρωτού υπογράψει, γιατί φαίνεται το έργο ότι οδεύει προς μια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν είναι μιας μέτριας αισιοδοξίας, ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο σενάριο, μιας μέτριας αισιοδοξίας σενάριο, την άνοιξη του 24 να έχουμε σύμβαση και να περιμένουμε πάρα πολύ άμεσα να μπει, όπως λέμε, μπολντόζα. Μάλιστα. Επειδή, ξέρετε, επιμένω, γιατί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε μιλήσει για το συγκεκριμένο οδικό άξονα και πολλές φορές έχουν γίνει διάφορες κινήσεις. Δεν ξέρω σε τι διαφέρει σημερινή από τις προηγούμενες, γιατί θυμάμαι και τον περασμένο Οκτώβριο κάτι ανάλογο συζητούσαμε, κύριε Περιφερειάρχα. Τώρα τι διαφορετικό έχουμε, γιατί είμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση του έργου? Γιατί μας είπατε ότι εκκρεμούν και οι γεωτεχνικές έρευνες, οι οποίες ευελπιστείτε ότι θα γίνουν, θα προχωρήσουν μέσα στο 2023. Τώρα τι διαφορετικό συμβαίνει αυτή τη φορά? Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τόσο αυτά που βρίσκομαι εγώ στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, mm-hmm, αλλά και πολλά προηγούμενα, με τον Κώστα τον Μπακογιάννη,
τεράστιος αγώνας και τεράστια διεκδίκηση και ακόμη ναι, παλιότερα... Και σήμερα, έτσι, και έχει προβεί και σε συγκεκριμένη ανακοίνωση και αυτό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του. Ο Κώστας ως Βρετάνας έχει δώσει τεράστια ναι. μάχη για αυτό το έργο και πραγματικά δεν τη σταμάτησε ποτέ. Ήταν προσωπικό του στοίχημα και προσωπική έτσι, του ακριβώς. υπόσχεση ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος, ωστόσο έτσι, δεν ακριβώς. τον είδαμε να προχωράει, λοιπόν. Ούτε επί θητείας του. Οπότε τώρα γιατί είμαστε πιο κοντά, πιστεύετε, στην υλοποίηση. Πρώτα να πούμε τι είναι αυτό που αποτελεί τη διαφορά σε σχέση με το ναι. παρελθόν. Ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το έργο. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για τις μελέτες. Προχωράνε οι μελέτες, πάνε πιο πίσω μελέτες, διακόπτονται οι μελέτες, ξαναξεκινάνε οι μελέτες. Πρώτη φορά μιλούμε για το έργο. Ναι. Δεύτερον, μιλώντας για το έργο, μιλούμε για τον διαγωνισμό. Που σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία ανεπίστροφη. Δεν υπάρχει πλέον η βάσανος της πολιτικής βούλησης που να λέει ότι ναι, κάνουμε αυτό πίσω. Το τρέχουμε ή αυτό το πάμε παραπίσω. Γιατί ενδεχομένως είναι... υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες για να μην φύγει ο δρόμος και όλα αυτά. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Ή τέτοια πράγματα, ή πολύ περισσότερο ότι ας πάμε τα χρήματα σε ένα άλλο έργο στην Ήπειρο τη Θεσσαλία στη Θράκη. Υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν τα χρήματα. Από πού θα αντιληθούν τα 200 εκατομμύρια, θα αντιληθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. Ναι. Αυτό που γίνεται, που έχει γίνει σε όλα τα μεγάλα έργα της επικράτειας τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Εντάσσεται το έργο στους εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να μπορεί να δημοπρατηθεί, να ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης και λίγο προτού υπογραφεί η σύμβαση και εγκατασταθεί ο ανάδοχος, μεταφέρεται το έργο στους ευρωπαϊκούς πόρους. Το ίδιο έγινε με την παράκαμψη της Χαλκίδας πρόσφατα, το ίδιο έγινε με το Άμφι Σαμπράλος, το ίδιο γίνεται σε όλα τα μεγάλα έργα της χώρας. Είναι ένα σύστημα πολύ λογικό για να επικαλύπτονται τα χρονοδιαγράμματα, να μην χρειάζεσαι άλλους χρόνους για να βρεις να κάνεις την ένταξη και άλλους χρόνους για το διαγωνισμό. Πέφτει ένα πάνω στο άλλο και κερδίζεις χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Επομένως, από ευρωπαϊκούς πόρους θα χρηματοδοτηθεί το έργο και ξαναλέω για να είναι πολύ σαφές. Πλέον είναι μια υπηρεσιακή διαδικασία να υλοποιήσει το διαγωνισμό. Δεν είναι στη φάση της πολιτικής βούλησης το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Αποδείχθηκε ότι τόσο η τοπική κοινωνία, οι τοπικές αρχές, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, φυσικά η περιφέρεια έχουμε δώσει μεγάλη μάχη, αλλά πλέον και η κεντρική κυβέρνηση είναι ταγμένη σε αυτό το έργο. Πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός εδώ στη Λαμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε μια ρητή προσωπική δέσμευση. Mm-hmm. Και δύο εβδομάδες μετά, πόσο πέρασε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η δέσμευση γίνεται και πράξη. Γιατί έχουμε τη δημοσίευση ενός διαγωνισμού. Οπότε... Σας προσκάλεσε σήμερα ο Υπουργός σας στο γραφείο του στην Αθήνα, έτσι, ή εσείς ακριβώς. Το επιδιώξατε. Χθες το απόγευμα μας πήρε τηλέφωνο και εμένα και υποθέτω αναλόγως τον βουλευτή της Ευρετανίας, τους δημάρχους κλπ. Ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ο Υφυπουργός Υποδομών. Ναι. Ένας υφυπουργός που πρέπει να πω ότι έχει στηρίξει πάρα πολύ τη στερεά Ελλάδα και τις προτεραιότητές της με ισχυρή βούληση και αποτελεσματικότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μας κάλεσε, μας ενημέρωσε για αυτή την είδηση και μας κάλεσε να βρεθούμε όλοι έτσι να μιλήσουμε για το έργο με την αφορμή της δημοσίευσης του διαγωνισμού. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, οι μήνες περνάνε, έτσι, ο χρόνος θα περάσει γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο, όπως καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσουν οι εργασίες όπως λέτε. Εκεί. Οπότε θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και αυτή την πορεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Καλή αρχή λοιπόν στο Λαμία Καρπενής. Θα είμαστε ξανά και ξανά να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για την εξέλιξη. Να παρακολουθούμε την πορεία και την εξέλιξη. Και καλή ανάσταση με υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.